Παλιές παραδοσιακές συνταγές με χοιρινό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν σήμερα στο Βοτανικό Πάρκο Κήπη Κρήτης στα Χανιά. Εκεί όπου για έκτη χρονιά, πιστό στο ραντεβού του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορδαλού αναβίωσε τα χειροσφάγια. Στόχος της εκδήλωσης να έρθουν σε επαφή νέοι και παλιοί με την πολυετή παράδοση της Κρήτης. Μια εκδήλωση στην οποία αναβιώνουμε τις συνταγές παραδοσιακές παλαιότερων χρόνων όσον αφορά το μαγείρεμα με διαφορετικούς τρόπους χοινού κρέατος. Χειροσφάγια ως προς το κομμάτι της παρασκευής των εδεσμάτων, γιατί αυτό είναι καλό να το πούμε, όχι ως προς το κομμάτι της φαγής. Το Βοτανικό Πάρκο το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και αυτό που κάνει είναι αγκαλιάζει οτιδήποτε ενέργειες γίνονται προς ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας. Προς ανάδειξη της ταυτότητάς μας. Και αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της ταυτότητάς μας. Αυτό το έθιμο των χειροσφαγίων που το γνωρίζουμε όλοι, έρχεται από τα αρχαία χρόνια. Που ένα χειρίδιο είχαν όλοι στο σπίτι τους, το σφάζανε και ήταν μια γιορτή. Και για τα παρασκευάσματα των χειριδίων. Νομίζω ένα έθιμο το πέστη από πολύ παλιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι παλιοί το χοιρινό κρέας το χρησιμοποιούσαν και μάλιστα με ποιο τρόπο και για πολλούς μήνες μετά την εποχή της σφαγής του ζώου προκειμένου να καλύβουν τις διατροφικές ανάγκες και μάλιστα με τέτοιο τρόπο με τον οποίο μάλιστα ήταν συνυφασμένο θα έλεγα και με την παράδοση της περιοχής, δηλαδή με βότανα και με οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτοδιοίκηση και πολιτισμός πάνε παρέα και νομίζω ότι έχει κατακτηθεί στη συνείδηση των τοπικών κοινωνιών αυτές όλες οι εκδηλώσεις είναι ενταγμένες και πρέπει να είναι ενταγμένες στα πλαίσια μιας αγιαστής συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση. Οι μάγειρες από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης άναψαν τις ψισταριές και έδωσαν όπως πάντα τον καλύτερό τους εαυτό, ετοιμάζοντας για τους επισκέπτες του Βοτανικού Πάρκου πιάτα με βάση παλιές και ξεχασμένες συνταγές. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνταγές με χοιρινό, οι οποίες είναι χοιρινό με ρεβίθια, χοιρινό με ζέλινο, χοιρινό με λάχανο, με το αίμα του και ξύδι μαζί, με το αίμα του χοιρινού. Στη σιγάρα, λουκάνικα, πανσέτες. Βιώνουμε το έθιμο που είχαν οι παγιοί που είχαν τότε στις γιορτές που δεν είχαν τότε ο κόσμος λεφτά και είχαν ένα χείρο και δεν πετούσαν τίποτα. Ακόμα και με το αίμα, έχουμε μια συνταγή με το αίμα που σφάζανε το χείρο πριν ρίξει το αίμα από εδώ, παίρνανε το αίμα από το λαιμό και κάνανε μια χοιρινή τηγανιά με το αίμα που βιώνει μέχρι και σήμερα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορδαλού, ενώ τον κόσμο διασκέδασε ο Στέλιος Βαμβακάς με το συγκρότημά του.